Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί αυτό το βελούρ τσαντάκι, το οποίο θα το ξεκινήσουμε εντελώς ανάποδα. Ξεκινάμε από το πλέγμα και από την επένδυση, από το ύφασμα και μετά πάμε στο πλέξιμο. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Έχω κόψει ένα πατρόν για να σας δώσω να καταλάβετε πιο εύκολα τι κάνω. Ένωσα δύο κόλλες α4. Ήθελα να κάνω ένα μικρούλι τζαντάκι, οπότε έκανα 17 εκατοστό το φάρδος. Συνολικά το ύψος του είναι 34 εκατοστά σχεδόν. Το συνολικό μήκος καλύτερα. 18,5 εκατοστά, 18,5 αυτή η πλευρά. 9,5 και 9,5. Και αυτό που περισσεύει από αυτά τα εκατοστά, που είναι από 5 εκατοστά το καθένα, είναι τα πλαϊνά μας. Αυτό που βλέπετε, ένα μονοκόμματο κομμάτι, αν το συναρμολογήσουμε ας πούμε, μας κάνει το τσαντάκι που βλέπετε στη φωτογραφία. Εδώ η διάσταση είναι διπλή γιατί είναι και το καπάκι μαζί. Δείτε λοιπόν, να το. Με τα πλαϊνά του έτοιμα, το καπάκι έτοιμο. Είδατε και τώρα που το δίπλωσα πόσο μικρούλι τσαντάκι κάνω. Εάν θέλετε να κάνετε ένα δικό σας πατρόν για να σας είναι πιο εύκολο, μην κάνετε 17 εκατοστά, βάλτε 20, δώστε λίγο παραπάνω μήκος. Τα 5 εκατοστά μπορείτε να τα κάνετε 7. Εδώ προσέχουμε, αφού είναι 9,5 εκατοστά το ύψος της πλευράς, τόσο είναι και το πλαϊνό, τόσο είναι και το μπροστινό. Είναι ο κλασικός τρόπος που ενώνουμε πλαϊνά. Οπότε από 9,5 εκατοστά, παράδειγμα, μπορείτε να το κάνετε 12, 12, 12 και το ύψος των πλαϊνών. Πήρα λοιπόν το χάρτινο πατρόν που έκανα, πήρα ένα πλέγμα με τις ψηλές τρύπες, αυτό που επενδύουμε τις τσάντες, έβαλα επάνω το χαρτί μου, το έπιασα σε δύο σημεία για να σταθεροποιηθεί και έκοψα το πλέγμα ακριβώς όπως είναι το χάρτινο πατρόν. Προσέξτε, έκοψα την κορυφή και το τελείωμα. Έκοψα αυτή την πλευρά και αυτές τις δύο που είναι αυτές τις πλευρές που είναι από το πλαϊνό. Σήκωσα το χαρτί και για να σιγουρευτώ ότι θα μου βγει σωστό και θα είναι ίσιες οι σειρές, έπαιρνα την ευθεία και έκοβα και το υπόλοιπο. Μέτραγα τετραγωνάκια. Όσα τετραγωνάκια λοιπόν ήταν από τη μία πλευρά, από το ένα μήκος, έκανα και από την άλλη, για να είμαι σίγουρη ότι θα μου βγει ακριβώς. Γιατί με το χαρτί επάνω, λίγο να κουνηθεί, μπορεί να έκοβα σε μια ολόκληρη λάθος σειρά. Μετά από αυτό, πήρα το πατρόν μου, το βάλα σε ένα κομμάτι ύφασμα, το σχεδίασα με ένα στυλό και το έκοψα ένα δάχτυλο πιο έξω από εκεί που το σχεδίασα για να μπορώ να το γυρίσω κιόλας, να έχω περιθώριο. Το πατρόν το κρατάω και για άλλα τσαντάκια. Θα κάνω και ένα μεγαλύτερο να έχω. Μας διευκολύνει πολύ όταν έχουμε έτοιμο πατρόν. Αφήνω το ύφασμα στην άκρη και πάμε να κάνουμε το τσαντάκι μας. Το νήμα μου είναι βελούρ, πολύ μαλακό νήμα. Παίρνω το βελονάκι νούμερο 3,5 για να περνάει εύκολα από τις τρύπες και να μην με ζορίζει. Το νήμα μου είναι πολύ μαλακό έτσι κι αλλιώς και δεν έχει κανένα θέμα με αυτό το βελονάκι. Πάμε λοιπόν στην κάτω γωνία, κάνουμε μια θηλιά στο νήμα μας. Περνάμε το βελονάκι και τραβάμε πάνω τη θηλιά μας. Αφήνω ένα τετραγωνάκι κενό γιατί το νήμα μου είναι αρκετά χοντρό και δεν χρειάζεται να το κάνω τετραγωνάκι. Αν έχετε πιο χοντρό βελούρο από αυτό, βάλτε το
ανά 3 τετραγωνάκια. Μεγαλύτερο πλέγμα αφήνει κενά, δεν καλύπτεται. Οπότε προτιμώ το μικρό πλέγμα και να πηδάω τετραγωνάκι παρά να βάλω μεγαλύτερο πλέγμα. Περνώντας λοιπόν το βελονάκι κάτω από το πλέγμα, τραβάω και φέρνω το νήμα μου επάνω, βγάζω βουβό και δημιουργώ τις θηλιές. Δείτε πόσο όμορφα γεμίζει η σειρά μου. Φτάνοντας στο τέλος της σειράς, μπαίνω στην τελευταία μου τρυπούλα, τραβάω, φέρνω το νήμα επάνω και πάω κατευθείαν στην από πάνω σειρά, στην αμέσως επόμενη. Δεν αφήνω κενές σειρές. Γυρνάω το πλέγμα μου, η δουλειά μου τώρα γίνεται από την άλλη κατεύθυνση και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε λοιπόν σε αυτή την τεχνική είναι να γυρνάμε τον καμβά μας, το πλέγμα μας γύρω-γύρω, έτσι ώστε να μας βολεύει, να το πιάνουμε και να μπορούμε να δουλέψουμε το βελονάκι με το νήμα. Αυτό το βελουτέ θεωρώ ότι είναι ιδανικό, είναι ένα πολύ οικονομικό νήμα, με μία κούκλα βγάζεις τσαντάκι, μικρό. Για μεγαλύτερο τσαντάκι που έχω κάνει χρειάστηκα μία μισή κούκλα νήμα. Είναι όμως μια εύκολη και γρήγορη λύση για ένα πολύ εντυπωσιακό τσαντάκι. Φτάνω στο τελευταίο τετραγωνάκι. Θα στηρίξω και την ουρά από το νήμα μου μέσα. Μπαίνω ακριβώς δίπλα στην επόμενη σειρά και ξαναγυρνάω το πλέγμα μου έτσι. Πηδάω ένα τετραγωνάκι, μπαίνω στο επόμενο και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Να σας πω ότι αν το βελούρ σας, επειδή υπάρχουν 2-3 πάχοι από αυτό το νήμα, η κάθε εταιρεία έχει λίγο διαφορετικό πάχος, είναι πιο χοντρό και πηδάτε 2 τετραγωνάκια, μην πηδήξετε σειρά. Καλύτερα να γίνει πιο πυκνό παρά σε κάθε λύγισμα από το τσαντάκι να κάνει κενό στις γραμμές. Μόνο τετραγωνάκια μπορούμε να πηδήξουμε, όχι σειρές. Αυτό είναι λοιπόν. Πάμε και ερχόμαστε, πάμε και ερχόμαστε. Δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Αυτό το φτάνω μέχρι αυτό το σημείο. Στο σημείο που εξέχουν τα πλαϊνά θα το κάνω χωριστά και μετά συνεχίζω και στο υπόλοιπο. Από πίσω γίνεται έτσι, λίο και από μπροστά είναι οι κοτσίδες μου. Λίο και όμορφο βελούδινο αποτέλεσμα. Έφτασα στο σημείο που σας λέω. Φτάνοντας λοιπόν εδώ που ξεκινάει και μεγαλώνει το πλέγμα μου, εγώ θα κόψω το νήμα. Το βγάζω, το γυρνάω από κάτω. Και θα το στερεώσω με βελόνα κατευθείαν, γιατί αυτό το νήμα στο τέλος του μαδάει. Οπότε δεν θα τα αφήσω, θέλω να το στερεώσω τώρα να τελειώνω με αυτό. Να δείτε, φεύγουν κομματάκια από το τελείωμα μου πάντα. Και ξεκινάω πάλι από την αρχή, από την πρώτη
γωνίτσα, συνεχίζοντας μέχρι την τελευταία σειρά από τα πλαϊνά. Εκεί πάλι θα κόψω το νήμα μου και θα ξαναρχίσω από την αρχή, από το στενό σημείο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που μας δίνει. Τελειώνοντας, όπως πάντα, θα πλέξω μια περιμετρική σειρά σε όλο μου το τσαντάκι, τη στεφάνι μου, και γιατί πρέπει να στρώσω το πλεκτό μου να έχει όμορφο τελείωμα και για να μην φαίνεται φυσικά και το πλέγμα πουθενά. Πιάνω λοιπόν νήμα και από κάτω τετραγωνάκι, νήμα και τετραγωνάκι και κάνω όλη μου την περιμετρική σειρά. Φτάνοντας στις εσωτερικές γωνίες, κάνω ένα βουβό για να γυρίσω στην άλλη πλευρά, για να στρώσει όμορφα και να μην χαλάσω τη γωνία μου, την εσωτερική. Εξωτερικές γωνίες 3 πόντους όπως πάντα. Εσωτερική γωνία, κάνω βουβό για να γυρίσω πλευρά και να συνεχίσω με τα ριχτά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, γύρω γύρω όλο είναι λίο, δεν φαίνεται πουθενά πλέγμα, η εσωτερική του πλευρά είναι επίσης λία. Έχω αφήσει νήμα για να κάνω τις ενώσεις μου, για να μην χρειαστεί να προσθέσω. Πάμε να βάλουμε το ύφασμα, στο οποίο όλες τις γωνίες τις έχω ψαλιδίσει για να μπορώ να τις γυρίσω εύκολα. Το τοποθετώ στην εσωτερική πλευρά από το πλεκτό μου πάνελ και γυρνώντας εκεί που έχω ήδη σημαδέψει με στυλό, γιατί είχα πάρει τα μέτρα από το πλέγμα, θα το πιάσω με καρφίτσες γύρω γύρω για να το σταθεροποιήσω. Τα πλαϊνά που εξέχουν, το βάζω ίσια και όμορφα. Και αφού κάνω αυτή τη δουλειά γύρω γύρω, θα το ράψω με βελόνα και κλωστή. Έτοιμο το τσαντάκι μου, έχω βάλει ένα απλό μαγνητικό κούμπομα. Έχω βάλει 2 μικρά κρυκάκια με μια ψηλή αλυσίδα χιαστή, γιατί το τσαντάκι είναι πολύ μικρό, δεν υπάρχει λόγος να του προσθέσω βάρος άδικα. Η ένωση είναι πανεύκολη. Την ένωσα κανονικά αφού δίπλωσα τα πλαϊνά μου με τη βελόνα μου και με το νήμα. Είναι ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να κάνετε, γιατί σας οδηγεί μόνο του, αφού οι διαστάσεις από το πλέγμα είναι ήδη ολόισχες για να κλείσει το τσαντάκι και να δέσει όμορφα. Αυτό ήταν, φίλες μου, ένα όμορφο δωράκι για μας ή για τις φίλες μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like. Αν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.